Είμαστε στο Laser Vision με τον δόκτωρα Αναστάσιο Κανελόπουλο, καθηγητή οφθαλμολογίας με ειδίκευση στο Πανεπιστήμιο του Harvard, πρώτα απόφυτο βέβαια του Βαρβακίου και από το 2010 τακτικό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, που το 1999 έκανε την πρώτη επέμβαση, είναι ο πρώτος χειρουργός που έκανε την πρώτη επέμβαση με λέιζερ για καταράκτη με μέσο τομής μικρότερης των 2 χιλιοστών. Κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γνωρίζουμε ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος επιλογών και μέσα από αλληλεπιδράσεις διαμόρφωση της προσωπικότητας. Εσείς την περάσατε σε ένα σχολείο σταθμό, το Βαρβάκιο. Πώς έγινε η επιλογή του σχολείου και ποια στοιχεία του χαρακτήρα σας επέδρασε καταλυτικά? Είναι δύσκολο, εάν ορίσουν εφηβεία τα 13, είναι δύσκολο να μπορέσω τώρα στα 51 μου να πω ότι ήταν εφηβική επιλογή σαν τελείωθητος έκτης δημοτικού το Βαρβάκιο. Εντάξει, ήταν για μένα ένα όνειρο σαν ένα πολύ καλό σχολείο. Σίγουρα το αγαπημένο της μητέρας μου. Είχα μια θετική επιρροή, όχι εξαναγκαστική, αλλά ότι ίσως μου τέριαζε σαν προσωπικότητα και σαν μαθητικές επιδόσεις. Και θεωρώ ότι κατάφερα να είμαι από τους τυχερούς που εισήχθηκαν. Με πήρε 1-2 χρόνια στην προεφηβεία μου να βρω λίγο τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι από τα 13 μου και μετά ένιωσα αυτό που περιγράφεται, ότι βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον που πραγματικά για μένα ήταν εξαιρετικά έφορο σε πάρα πολλά επίπεδα. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα τους συμμαθητές μου, ένα τρομερό, θέλω να πω τη λέξη pool, αλλά μπροστά σας ντρέπομαι να την πω, μια ομάδα χαρισματικών παιδιών από όλες τις τάξεις της ζωής, από όλες τις ομάδες ποδοσφαιρικές και με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Και κάτι που με ενδιαφέρει τώρα εμένα από την πλευρά της διδασκαλίας, με διαφορετικούς τρόπους αριστείας. Δεν καταφέρνουν ή επιδιώκουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο την αριστεία. Και αυτό νομίζω μέσα στο ελεύθερο πνεύμα του Βαρβακίου που καλλιεργούσαν οι εξαιρετικοί καθηγητές μας, όλοι οι μετεκπαιδευμένοι άνθρωποι με μεγάλη πείρα και στα μαθητικά και στα μαθησιακά, αλλά μπορώ να πω, τολμώ να πω τώρα πια στη μέση ηλικία μου και πολιτιστικά. Για μένα ήταν εμπειρία ζωής, όπως είπατε, πραγματικά το πιστεύω. Τέριασε απόλυτα με τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, την αλληλεπίδραση που είχα με το σπίτι μου. Εντάξει, οι έφηβοι, όπως το ένιωσα εγώ και όπως το βλέπω με το μεγάλο μου γιο, είναι έτοιμοι να μπουν στο δικό τους χώρο και νομίζω ότι ήταν ο δικός μου χώρος. Εντάξει, είναι δύσκολο για μένα. Εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία με πολλούς μαθητές. Εγώ μπορώ να περιγράψω μόνο τη δική μου εμπειρία. Έχω πολύ αγαπημένες και θερμές αναμνήσεις σε όλα τα επίπεδα. Μαθησιακές, παρέες, επιτυχίες, αποτυχίες. Είναι πραγματικά μια εμπειρία σταθμός. Αυτό όσο αφορά τους συμμαθητές. Ως προς τους καθηγητές, ποιοι έμειναν χαραγμένα έντονα στη μνήμη σας? Μπορώ να πω όλοι. Είναι πολλές οι φυσιογνωμίες, ακόμα και από την πρώτη γυμνασίου, που μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι την κυρία Τόγια, την κυρία Γιακουμάτου. Δεν θυμάμαι τον θρησκευτικό μας, εξαιρετικός άνθρωπος. Δευτέρα γυμνασίου, τον φυσικό μας, τον κύριο Τσιάμι. Την καθηγήτρια των Αγγλικών, μέχρι τις μεγαλύτερες τάξεις που πια μπορώ να πω ότι, τολμώ να πω μάλλον, ότι η μαθησιακή μας εμπειρία είχε και ένα κομμάτι φιλίας με τους καθηγητές. Δηλαδή πια θυμάμαι τον φυσικό μας, τον Δαγιακίδη, που ένιωθα ότι μιλούσα με κάποιον που με ήξερε. Όχι μαθησιακά μόνο, σαν προσωπικότητα, που είναι τα δυνατά μου στοιχεία, που είναι τα δυνατά μου στοιχεία. Ένα πολύ ζεστό περιβάλλον. Σε μένα επέδρασε πολύ θετικά, γιατί σίγουρα σε βάζει στο φιλότιμο. Στην εφηβεία έχεις πάρα πολλές προτεραιότητες στο μυαλό σου. Το να έχεις μια τόσο στενή σχέση με τους καθηγητές σου σε κάνει πιθανόν
σε κάνει πιθανόν... Πιο ασφαλή. Πιο ασφαλή και ίσως σου δημιουργεί και την υποχρέωση ότι δεν είσαι ανώνυμος και απρόσωπος στον... Σου δίνει ατομικότητα, θα ακριβώς, λέγαμε. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι δεν μπορώ καν να σκεφτώ εξαιρέξεις. Χαρισματικοί άνθρωποι και πραγματικά σε όλους το πάθος για αυτό που έκαναν. Και νομίζω ότι είναι κάτι που γνώρισα πολύ πιο πολύχρωμα στη ζωή μου αργότερα και μπορώ να το εκτιμήσω ακόμα περισσότερο τώρα. Ανθρώπους που δείχνουν πάθος για αυτό που κάνουν και σίγουρα το αποτέλεσμα είναι ευέλτιστο. Η αλληλεπίδραση καλών μαθητών και καλών καθηγητών. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όχι ποιο μάθημα σας άρεσε, αλλά ποιο δεν σας άρεσε. Δύσκολη ερώτηση. Ήμουνα πάντα κακό στα λογοτεχνικά, αλλά ενδεχομένως αυτό πήγαζε και από το γεγονός ότι μαθησιακά μεγάλωσα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι περίπου τα 5,5 και δεν είχα σε καμία γλώσσα μια ατόφια ραχοκοκαλιά γραμματικής. Οπότε εγώ ίδιος είχα ένα μειονέκτημα στο να αγκαλιάσω τη γλώσσα με μεγάλη ευκολία και ίσως δεν το είχα καλλιεργήσει στο δημοτικό. Με λίγα λόγια, περιφραστικά, προσπαθώ να περιγράψω την έκθεσή μου να σκράπας. Ήταν το χειρότερο μάθημα, αλλά νομίζω ότι εκτός του μαθητικού και μαθησιακού του περιεχομένου και στην εφηβεία θεωρούσα ότι είναι ένα μάθημα εξαναγκαστικό. Θεωρούσα, δηλαδή τώρα που το βλέπω από πολύ μακριά, θεωρούσα ότι δεν μου άρεσε να με πιέσει κάποιος να μιλήσω για τον εαυτό μου, για τις απόψεις μου και για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει και κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Νομίζω ότι γράφοντας 18 Πανελλήνιας για μένα ήταν το υπέρτερο πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να ελπίσω. Εγώ σας βάζω άριστα στα προφορικά πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Ανατρέχοντας τις μαθητικές αναμνήσεις, έχετε να μας διηγηθείτε κάποιο ενδιαφέρον περιστατικό? Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Είναι πολλά περιστατικά στα οποία μέσα στην τάξη, παραδείγματος χάρη θυμάμαι στιγμές που... Τώρα μιλάμε προς το τέλος του Λυκείου που πέφτανε ασκήσεις εξαιρετικά δύσκολες, εκτός βιβλίου φυσικά. Και εκεί πραγματικά έβλεπες, δεν μπορώ να μεταφράσω τη λέξη, το genius, το ingenuity παιδιών που μπορεί να μην είχε εκδηλωθεί μέχρι τότε. Και πραγματικά αρχίζεις και βλέπεις να σμιλεύεται η επιστημονική προσωπικότητα κάποιων ανθρώπων και νομίζω αυτές είναι μαγικές στιγμές στη μαθησιακή σου εμπειρία του να βλέπεις κάποιον που τον ξέρεις σαν φίλο, τολμώ να πω έχεις καπνίσει ένα τσιγάρο στα κρυφά κάπου ή σε έχει πειράξει, έχεις μαλώσει και ξαφνικά βλέπεις ότι το κοιτάς καλά καλά και λες ότι εντυπωσιάζομαι. Και πάντα σε ένα πνεύμα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σαν μαθητής, αλλά πια και σαν επαγγελματίας, σε ένα άταξικό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν στεγανό όσον αφορά του ποιος είναι ο μπαμπάς σου, πού μένεις, τι παπούτσια φοράς, τι μπλουζάκι φοράς. Μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ακριβώς. Όλο το φάσμα της κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που ένιωσα, τουλάχιστον εγώ, ότι αξιολογούμουν εγώ και αξιολογούσα εγώ τα δρόμενα και τους τριγύρω μου με βάση την επίδοση, την απόδοση και το fellowship, την συναστροφή. Και νομίζω ότι αυτές ήταν μαγικές στιγμές στο μαθησιακό περιβάλλον. Τώρα εντάξει, στην παρέα δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρωινά που ήταν η διασκέδαση της εβδομάδας. Αυτό το 15 λεπτό το πρωί που έχουν μαζευτεί όλοι με κέφι, ανέκδοτα, πειράγματα. Εντάξει, ήμασταν αρένων εμείς και η επόμενη χρονιά που τελείωσε το 84. Γνωρίσαμε λίγο το μεικτό που όταν τελείωσα εγώ ήταν η πρώτη λυκείου, είχε φτάσει με την πρώτη λυκείου. Και ήταν στιγμές που πεθυμούσα για πολλές δεκαετίες μετά. Δηλαδή, υπήρχαν πολλές δεκαετίες μετά που ξύπναγα το πρωί και ένιωθα νοσταλγία. Ήθελα να είμαι στο προάβλιο στην Ασκληπιού και Βαλτετσίου με τους φίλους μου και να τα λέμε και να περνάμε εξαιρετικά ανέμπλες στιγμές. Ενώ συνήθως δεν συμβαίνει αυτό στους μαθητές, με δυσκολία ξυπνάνε το πρωί για να πάνε σχολείο. Ειδικά οι έφηβοι, πραγματικά. Ναι. Υπάρχει στρες, πίεση. Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οι επιδράσεις του σχολείου συντέλεσαν στην επιλογή του επαγγελματικού προσανατολισμού, το ότι επιλέξατε την ιατρική? Δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι πιθανόν και σαν έφηβος να άργησα να οριμάσω σαν σκέψη και προσωπικότητα, και τολμώ να πω ότι μέχρι και την τρίτη λυκείου δεν είχα ξεκάθαρο στο μυαλό μου τι είναι η ιατρική. Θυμάμαι ότι ήθελα σίγουρα να γίνω ή ναυπηγός ή γιατρός. Δύο τομείς που είναι εξαιρετικά αντιδιαμετρικοί. Βέβαια, τεχνική και οι δύο, και θετικές επιστήμες. Είχα όμως επιρροές και από τον κύκλο μου, αλλά και μέσα από το σχολείο, που έβλεπα τον εαυτό μου σαν... συγγνώμη, προσπαθώ να μεταφράσω πολλές φράσεις από τα αγγλικά, σαν healthcare provider, σαν άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στην υγεία. Πέρασε ένα χρόνο στο οποίο αμφιταλαντευόμουν, αλλά θεωρώ ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το έχω συναντήσει αυτό πολλές φορές στη ζωή μου, η απόφαση ήταν αυτόματη. Και ίσως ήταν και η πρώτη, αλλά και η τελική και αυτόματη. Δεν υπήρξε δεύτερη επιλογή. Οπότε είναι πολυσύνθετο το background του πώς ιατρική και γιατί, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό να παίζω με μικροσκόπιο, θυμάμαι τις τάξεις χημίας, βιολογίας, πειραμάτων να είναι εξαιρετικό πεδίο για μένα. Βέβαια, η ιατρική για μένα μετά από αυτό ήταν μια πολύ πολυδιάστατη εμπειρία, και εάν μπορούσα να ξανακάνω κάτι, θα ήθελα είτε στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο να περάσω μια μέρα με έναν γιατρό. Να μπορέσω να δω τι είναι η ζωή ενός γιατρού, το οποίο δεν το είχα ζήσει εγώ προσωπικά. Επαγγελματικός προσανατολισμός, ναι. Καθαρός. Ας μιλήσουμε για τη μετέπειτα πορεία σας, τα βήματά σας για να φτάσετε ως εδώ. Ήμουν από τους τυχερούς της τάξης που πήγαμε στην Ιατρική Αθηνών. Ξεκίνησα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του 1983. Είχα διατηρήσει επαφές μου στην Αμερική και είχα ταξιδέψει 1-2 φορές στη γενέτειρά μου στο Σικάγο, πάρα πολλούς συγγενείς, τεράστια ελληνική μου ομογένεια. Και στο τρίτο έτος της ιατρικής εδώ άρχισα να βλέπω πάρα πολύ ζεστά την πιθανότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου στις ΗΠΑ. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 86, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που έχει τελειώσει ιατρική εκτός ΗΠΑ να μεταπηδήσει στο σύστημα, και άρχισα να ενδιαφέρομαι για την πιθανότητα να αλλάξω σχολή. Δύσκολη απόφαση. Έβαλα τα δυνατά μου και κατάφερα το 87 να μεταπηδήσω από το τέταρτο έτος ιατρικής εδώ στο δεύτερο έτος της ιατρικής στην Αμερική, το οποίο όμως είναι μετά από 4 χρόνια πανεπιστημιακών σπουδών σε γενικό αντικείμενο. Οπότε θεωρητικά στο έκτο έτος σπουδών εκεί από τα 8. Και τολμώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις. Στάθηκα πάρα πολύ τυχερός. Είχα μάθει να διαβάζω σωστά για διαγωνίσματα στο Βαρβάκιο. Και ξεκίνησα έτσι, λέω ξεκίνησα γιατί ήταν εντελώς διαφορετική εμπειρία η ιατρική στην Αμερική. Πολύ πιο συστηματική, 10-11,5 μήνες σπουδών, εξετάσεις καθημερινές, πολύ εντατικό πρόγραμμα, εξοδοτικό πρόγραμμα. Αποφύτησα από την ιατρική το 1990. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν είμαι ο πρώτος ή δεύτερος στην τάξη, το οποίο το θεωρώ κατόρθωμα, γιατί σίγουρα μπήκα σε μια κουλτούρα αρκετά πίσω. Ήμουν πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το επίπεδο των συμμαθητών μου, αλλά βρήκα πάρα πολύ θερμό και φιλόξενο κλίμα ανάμεσά τους. Και σίγουρα τους ευχαριστώ και αυτούς γι' αυτό. Είχα ήδη στην ιατρική εκεί, μέσα από έρευνα που έκανα προσανατολιστή προς την οφθαλμολογία, έκανα στα μαθήματα της ανοσολογίας της ιατρικής έρευνα με μεταμοσχεύση κερατοειδή σε αρουραίους, οπότε ήταν για μένα μια αυτόματη επιλογή η οφθαλμολογία, εξαιρετικά δύσκολη την εποχή εκείνη, και κατάφερα μέσα από πάλι εξετάσεις επιλογής να συνεχίσω τις σπουδές μου στη Νέα Υόρκη πια, φεύγοντας από το Σικάγο, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου έκανα ειδικότητα στην οφθαλμολογία. Τελείωσα το 1994. Συνέχισα με ειδικότητα στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδή, λέγεται Clinical Fellowship. Έμεινα στη Νέα Υόρκη τώρα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Cornell, όπου μετεκπαιδεύτηκα σε μεταμοσχεύσεις κερατοειδή και στη διαθλαστική χειρουργική.
Και θέλοντας να μείνω στον ακαδημαϊκό χώρο, ένιωσα ότι ήθελα να, κάτι που είναι ασυνήθιστο για τις ΗΠΑ, να συνεχίσω ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος τον τομέα του γλαυκώματος μετά από τις μεταμοσχεύσεις. Οπότε έκανα και ένα χρόνο κλινική χειρουργική του γλαυκώματος στο Πανεπιστήμιο του Harvard, όπου γνώρισα τον ίσως προπάπου των μεταμοσχεύσεων κερατοειδή και τις ειδικότητες του κερατοειδή στην Αμερική, τον Klaus Dolman, ο οποίος μου ζήτησε και φυσικά δέχτηκα να δουλέψω στο πλάι του μετά από το fellowship του γλαυκώματος στις κερατοπροθέσεις, κάνοντας άτυπα άλλο ένα fellowship στις κερατοπροθέσεις, έχοντας πια εξαντλήσει τις δυνατότητες του να κάνω κι άλλο κλινικό fellowship, ξεκίνησα σαν διευθυντής του τμήματος ειδικευμένων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τώρα στο Brooklyn, και ταυτόχρονα καθηγητής, επίκουρος καθηγητής και των μεταμοσχεύσεων κερατοειδή και του γλαυκώματος. Εργάστηκα εκεί σαν ακαδημαϊκός γιατρός, δηλαδή του συστήματος του Πανεπιστημίου, για 1,5 χρόνο. Το ερευνητικό μου ζυζάνιο που είχα αρχίσει να καλλιεργώ στην ιατρική και συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια, είχα ήδη περίπου 20-25 δημοσιεύσεις στα πιο έγκυρα ιατρικά περιοδικά. Με έφερε πίσω στην Ελλάδα, αυτή παράδοξα. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι. Τι σας έφερε πίσω στην Ελλάδα? Με έφερε πίσω στην Ελλάδα η έρευνα σε μια πολύ πρωτοποριακή τεχνολογία, η οποία δεν είχε ακόμα έγκριση στις ΗΠΑ, είχε έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, η Ελλάδα ήταν η πιο προσεκτική χώρα. Άρα δεν σας έφερε η νοσταλγία προς τη χώρα, σας έφερε το ερευνητικό, η ερευνητική σας αγάπη. Σίγουρα και η νοσταλγία. Νομίζω όλα έπαιζαν ρόλο. Εντάξει, στην Ελλάδα ερχόμουν αρκετές φορές το χρόνο. Οι παρέες, οι φίλοι συνέχισαν πολύ δυνατό στοιχείο και πολλές ελληνικές παρέες και στη Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Οπότε βρέθηκα στην Ελλάδα για 1,5 χρόνο στον ιδιωτικό ιατρικό τομέα, αλλά κάνοντας πολύ προηγμένη κλινική έρευνα. Και μετά, με βάση αυτή την έρευνα, ξαναμεταπήδησα στις ΗΠΑ, πάλι στη Νέα Υόρκη. Με κάλεσαν οι προγενέστεροι δασκάλοι μου να συνεργαστώ μαζί τους επαγγελματικά και έμεινα εκεί μέχρι το 2001, για άλλα 4 περίπου χρόνια δηλαδή, όπου έχοντας βάλει κάποιο σπόρο στην Ελλάδα, ερχόμουν στην Ελλάδα σχεδόν μηνιαία, κάθε μήνα για κάποιες μέρες, βλέποντας ασθενείς, κάνοντας κάποιες επεμβάσεις. Αυτό μεγάλωσε, έφτασα περίπου στο τέλος 2001 να έχω ουσιαστικά δύο επαγγελματικές καριέρες, μία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία στην Αθήνα. Δύσκολο πάρα πολύ και σωματικά αλλά και επαγγελματικά, και θεωρώ ότι και η αγάπη για την Ελλάδα αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν σε μια φοβερή ανέλυξη επαγγελματικά, επιστημονικά, ερευνητικά, με έφερε να έρχομαι μόνιμα στην Αθήνα και να ιδρύουμε το Laser Vision και να μέσα στα ερχόμενα 15 χρόνια να γίνουμε μία από τις πιο γνωστές μονάδες παγκόσμια όσον αφορά την έρευνα στα θέματα κερατοειδή και επέμβασης καταρράκτη. Θα ήθελα να μου απαντήσετε μονολεκτικά. Το Harvard, τι σας έδωσε εκτός από τα ιατρικά εφόδια? Αν πρέπει να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη, θα πω απλότητα. Είναι πραγματικά ένας ναός γνώσης και μόρφωσης και κάτι που ίσως το είχα γνωρίσει χωρίς να το αναγνωρίσω τόσο ξεκάθαρα στο Βαρβάκιο. Πολλά πράγματα έγιναν λιγότερο πολύπλοκα για μένα όσον αφορά σε όλα τα επίπεδα. Πώς αποκτάς τη γνώση, πώς τη μεταδίδεις, πώς συνεργάζεσαι με συναδέλφους, ο πιο καταξιωμένος καθηγητής να διακόπτει τους πάντες για να ακούσει τον πιο χαμηλό στη σκάλα στη ραχοκαλιά τον φοιτητή της ιατρικής, παραδείγματος χάρη, για το τι θα πει, το οποίο μπορεί να ήταν βάση για ένα καινούριο ερευνητικό πρωτόκολλο. Θεωρώ ότι για εμένα ενίσχυσε αυτό που ξεκίνησε στο Βαρβάκιο, το να θεωρήσω τον αυτό μου ένα απλό στέλεχος της επιστημονικής κοινότητας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, το ότι ακόμα και το Harvard έχει στοιχεία από το Βαρβάκιο. Και πολλούς απόφοιτους του Βαρβακίου.
Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καθηγητές μου, ο Ευάγγελος Γραγουδάς, ακαδημαϊκός στην Ελλάδα, είναι από τους πιο καταξιωμένους καθηγητές όσον αφορά τα μελανόματα παγκόσμια και φυσικά από φυτός βαρβακίου. Είχαμε πολλά να πούμε. Ωραία. Ας περάσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στο ευρύ κοινό σχετικά με την ειδικότητά σας. Η σημερινή αιμονή των ανθρώπων και ιδίως των παιδιών με την οθόνη του υπολογιστή προκαλεί προβλήματα στα μάτια? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο να αναγνωρίζουμε και να αξιολογούμε τις επιπτώσεις που θα έχει η μετάβαση από μια αναλογική ζωή που μεγάλωσα εγώ, για παράδειγμα χάρη βιβλία, θρανία, τηλεόραση αν θέλετε, σε μια ζωή με smartphone και tablets. Σίγουρα είναι το μέλλον. Οφθαλμολογικά θεωρούμε πλεονέκτημα το ότι οι οθόνες μετατράπηκαν σε οθόνες LCD που δεν ακτινοβολούν δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι η πραγματική οθόνη. Οι οθόνες παλιότερες ακτινοβολίας είχαν κάποιο ποσοστό ακτινοβολίας. Βέβαια ποτέ δεν είχε ενεχοποιηθεί για κάποιο σοβαρό οφθαλμολογικό πρόβλημα. Απλώς αυτή δεν είναι πια καθιστική ζωή. Ο καθένας μπορεί να δει και τον εαυτό του, τα παιδιά του να κουλουριάζονται σε ένα κάθισμα και να περνάνε ώρες με ένα κινητό ή τάμπλετ το οποίο είναι 10 εκατοστά από το πρόσωπό τους. Σίγουρα, αν θα μπορούσα να πω την προσωπική μου τοποθέτηση και έχοντας διαβάσει και αρκετά άρθρα από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά θέματα όσον αφορά τη σπονδυλική μας στήλη, τον αυχένα μας. Όσον αφορά τα μάτια, σίγουρα δεν λειτουργούμε με τους παραδοσιακούς τρόπους ανάπτυξης, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες, παιδική και εφηβική. Οφθαλμολογικά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά μειονεκτήματα, αν κάποιος σκεφτεί ότι βρισκόμαστε μακριά από το υπηρεώδες φως που ενεχοποιείται για τα μεγαλύτερα προβλήματα καταράκτης, οχρά, κοιλίδα. Απ' την άλλη πλευρά, το πολύ έντονο μπλε φως επηρεάζει πολύ τον αρμονικό κύκλο της καθημερινότητας και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτές μελλοντικά. Στο ότι, παραδείγματος χάρη, ζούμε σε ένα τεχνητό περιβάλλον στο οποίο εμείς ορίζουμε πότε ξημερώνει και πότε βραδιάζει. Σωστό. Αν μπορώ να το απλοποιήσω. Σωστά, αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου του σώματός μας, το κονάριο, το οποίο ρυθμίζει το σώμα μας ανάλογα με τις εποχές, τη διάρκεια της μέρας. Είναι ένα πολυσύνθετο και λίγο μελετημένο μέρος της βιολογίας και αυτό φυσιολογίας. Αυτό που λέει ο λαός, το βιολογικό ρολόι. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Και είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε σιγά σιγά και ελπίζω να μην αντιμετωπίσουν κάποια σοβαρά προβλήματα από αυτό. Πιστεύω ότι στις ερχόμενες γενιές θα ξέρουμε περισσότερα. Θα ξέρουμε περισσότερα. Για πείτε μας, διατροφή και υγεία των ματιών παίζει ρόλο? Όπως και σε όλα, είναι, όχι απλώς παίζει ρόλο, είναι καθοριστικός παράγοντας. Δυστυχώς, όσο απομακρυνόμαστε από παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες που στο παρελθόν ήταν εξ ανάγκης, έχουμε μπει όλοι μας σε μια κοινωνία παγκόσμια του καταναλωτισμού, με αποτέλεσμα να έχουν ανατραπεί όλες οι διατροφικές συνήθειες. Στα μάτια αυτό παίζει τρομερή σημασία σε απλά πράγματα όπως είναι ο καταράκτης και σε πιο πολύπλοκα πράγματα όπως το νούμερο ένα νόσημα του πληθυσμού στο δυτικό κόσμο, η εκφύλιση οχράς κοιλίδας. Και στον καταράκτη, δεν είναι απλώς με την πάροδο των χρόνων, είναι και... Και διατροφικό. Στον καταράκτη, φανταστείτε, η καλύτερη άμυνα που μας δίνει η φύση για τον καταράκτη είναι η βιταμίνη C μέσα στο φακό του ματιού. Οπότε... αυτό σημαίνει εσπεριδοειδή, φρούτα, non-processed φαγητά τα οποία δεν είναι επεξεργασμένα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ποιος μπορεί να βρει σήμερα προϊόντα από αλεύρι τα οποία είναι από αλεύρι μη επεξεργασμένο? Σωστό. Νομίζω έχει εξαφανιστεί παγκόσμια. Έχετε δίκιο. Ήλιος και προστασία ματιών. Τι κάνουμε? Είναι πάντα κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Σίγουρα οι συνήθειές μας παίζουν μεγάλο ρόλο αν κάποιος είναι γεωργός, αν κάποιος δουλεύει εξωτερικά, κάνει σπορ, αθλείται σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει πάντα ένα μέτρο
στην έκθεση που πρέπει να έχουμε στον ήλιο, μας είναι απαραίτητος για πολλά πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά είναι εξαιρετικά βλαβερός, ιδιαίτερα για τα μάτια, ξεκινώντας από τα βλέφαρα. Πιο συχνή καρκίνη είναι αυτή, ευτυχώς ήπη καρκίνη, βασικοκυταρική της μύτης και του κάτω βλεφάρου, προχωρώντας στο πιο φοβιστικό για εμάς οφθαλμιάτρους, το μελάνωμα, αλλά και σε προβλήματα πιο συχνά για τον γενικό πληθυσμό, όπως είναι η δημιουργία του καταράκτη και εκφυλής ώρας κοιλίδας. Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα στην εποχή της κρίσης. Τα οικονομικά γυαλιά με το ωραίο design από αλυσίδες καταστημάτων ή έτοιμα γυαλιά για την πρεσβειοποία δημιουργούν προβλήματα στα μάτια, είναι ασφαλή? Εντάξει, είναι δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες. Τα έτοιμα γυαλιά για την πρεσβειοποία πιθανόν να είναι αρκετά καλά για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Μπορεί το 80% του πληθυσμού να, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, να βολευτεί με έτοιμα γυαλιά πρεσβειοποίηση. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωστή συνταγή και η καλή ποιότητα γυαλιών για πολλούς ανθρώπους είναι απαραίτητο μέσο λειτουργίας, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν τη σωστή συνταγή. Αυτό βέβαια δεν δημιουργεί οφθαλμολογικά προβλήματα, αλλά δημιουργεί μια καθημερινή τροχοπέδη. Το να μην φοράω τα σωστά γυαλιά, επιβαρύνω περισσότερο τα μάτια μου, τρέχω με τα λάθος παπούτσια. Σωστό. Να δώσω μια μεταφορά. Τώρα, όσον αφορά τα γυαλιά ηλίου, εντάξει, εκεί τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί αφορά τα γυαλιά ηλίου, αν δεν είναι καλής ποιότητας, όχι μόνο δεν προστατεύουν τα μάτια, αλλά δεκαπλασιάζουν τη βλάβη που μπορεί να κάνει στα μάτια το φως του ήλιου, γιατί κόβοντας την ένταση του ήλιου, η κόρη μας ανοίγει, διαστέλλεται, με αποτέλεσμα να επιτρέπει περισσότερο τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, τις περιόδιες ακτινοβολίες να περάσουν στο μάτι και να κάνουν ένα φαινόμενο που μοιάζει με το φαινόμενο της έκλειψης. Στην έκλειψη, επειδή κόβεται το πολύ φως του ήλιου, η κόρη μας μεγαλώνει, αλλά αυτό που δυστυχώς δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, οι περιόδεις περνάνε έξω από το σχήμα του ήλιου που βλέπουμε. Οπότε δεκαπλασιάζεται η ποσότητα των υπεριοδών που εστιάζουν στο μάτι μας και γι' αυτό δημιουργούνται εγκάβματα. Τα βλέπω σχεδόν καθημερινά στην κλινική μου άσκηση, ναι, που έχουν πάθει διάφοροι ενήλικες σαν μικρά παιδιά. Τώρα βέβαια. Δηλαδή, κάθε ακριβό γυαλί είναι και καλό? Δεν είναι σίγουρο, ναι, αυτό. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Κάτι που μπερδεύει τους καταναλωτές είναι ότι πολλά γυαλιά από οίκους μόδας μπορεί να φέρουν πάνω τους φακούς, οι οποίοι δεν είναι φακοί αξιόλογοι. Μάλιστα. Είναι απλώς φακοί που είναι, όπως παραδείγματος χάρη, τα καλοπόδια που έχουν τα παπούτσια. Ναι. Απλώς για να πουληθούν τα γυαλιά και πρέπει ο οπτικός να μιλήσει με τον κάθε ενδιαφερόμενο και τον πιθανό οφθαλμίατρο και να τοποθετηθούν οι σωστοί φακοί. Εν γέννη, τα περισσότερα γυαλιά είναι αρκετά αποτελεσματικά και τα μεν και τα δε. Αλλά σίγουρα θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με πράγματα που δεν είναι πιστοποιημένα, δεν φέρουν το C-Mark. Το C-Mark είναι πάρα πολύ αυστηρό. Να έχει 100% απορροφητικότητα στις περιόδους ακτινοβολίες και ειδικά στα παιδιά. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Βλέπω πολλές φορές παιδιά το καλοκαίρι παίζοντας να παίρνουν από ένα καλάθι ένα ζευγάρι γυαλιά στην παραλία, να τα φοράνε και να περνάνε όλη τη μέρα στον ήλιο. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Εξαιρετικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα λέιζερ. Έχουν ενοχοποιηθεί ότι μπορεί η χειρουργική με λέιζερ μετέπειτα να προκαλέσει προβλήματα αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή παρεμφερή προβλήματα στο μάτι? Υπάρχουν ποσοστά επιτυχίας ή... Έχει μελετηθεί το αν λέιζερ, παραδείγματος χάρη για τις διαθραστικές επεμβάσεις, για τη διόρθωση μοιοπίας, ναι, προβλεπίας, ναι, και αστιγματισμού, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό αποκολλήσεων αμφιβληστροειδή. Δεν υπάρχει θετική συσχέτιση. Απλώς αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η επεμβάση μοιοπίας γίνεται σε άτομα που έχουν μοιοπία και τις περισσότερες φορές υψηλή μοιοπία, και οι άνθρωποι που έχουν υψηλή μοιοπία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αποκολλήσεων αμφιβληστροειδή, περίπου 5 φορές παραπάνω. Οπότε εκεί υπάρχει ένας συσχετισμός στατιστικός, αλλά δεν υπάρχει αιτιολογικός συσχετισμός. Στον καταράκτη όχι. Στον καταράκτη μπορεί, αν όχι τα λέιζερ, μπορεί μερικές φορές η φαρμακευτική αγωγή που συνδυάζεται με τις επεμβάσεις λέιζερ και σαν χρωμό έχει τη χρήση τοπικής κορτιζόνης, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Βλέπουμε γενικότερα μεγαλύτερα ποσοστά καταρακτογένεσης σε νεαρότερα, όλο και νεαρότερες ηλικίες του πληθυσμού, γιατί ζούμε σε μια εποχή που χρησιμοποιούνται πάρα πολλά φάρμακα. Δεν μπορούμε να πούμε κακώς, γιατί τα φάρμακα αυτά έχουν φέρει επαναστατικές αλλαγές
και στα προβλήματα τα ιατρικά και στη θνησιμότητα του γενικού πληθυσμού. Φέρνουν όμως και ένα κόστος. Αλλά είπαμε και για τη διατροφολογία που ακριβώς είναι συνδυασμός. Και η διατροφολογία, αλλά και σίγουρα το να σώσεις ένα παιδί στην νεονική του ηλικία με δυνατή χρήση κορτιζόνης είναι ένα ιατρικό θαύμα, το οποίο όμως μπορεί να έχει σαν αντίποδα το παιδί αυτό στα 45 να χρειαστεί να κάνει επέμβαση καταρράκτη. Mm. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μικρό κόστος στο γενικότερο σύνολο της υγείας ενός ατόμου, αν σκεφτεί κάποιος τα ωφέλη που έχουν διάφορα πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε με λόγια εύληπτα τι είναι το πρωτόκολλο της Αθήνας? Το πρωτόκολλο της Αθήνας είναι αυτό που ονομάσαμε εμείς προς τιμήν της Αθήνας, που εδρεύει, να πω πιο σωστά, η επιστημονική μας ομάδα. Είναι ένας συνδυασμός εξελιγμένης διασύνδεσης κερατοειδή, μαζί με μια προσπάθεια να ομαλοποιηθεί η ανώμαλη επιφάνεια του κερατοειδή, που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελληνόπουλων, στο πρόβλημα που λέγεται κερατόκονος. Είναι ένα πρόβλημα που η ομάδα μας έχει γνωστοποιήσει παγκόσμια μέσα από ιατρικές μελέτες ότι αφορά πιθανόν 1 στα 40 Ελληνόπουλα. Στους Αγγλοσάξονες το ποσοστό είναι 1 στους 2.000, για να φανταστείτε τη διαφορά της ενδεμικότητας που έχει στην Ελλάδα πάρα ο κερατόκονος. Πολύ. Τεράστια διαφορά. Πού οφείλεται αυτό? Δεν ξέρουμε. Πιθανόν γενετικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς παράγοντες, πιθανόν τα πράγματα που συζητήσαμε πριν, διατροφολογικά, διατροφικά. Υποτίθεται ότι η μεσογειακή διατροφή είναι καλύτερη από τον Άγγλων. Αν την εφαρμόζουμε. Ναι. Και γενικά ο κερατόκονος σε κάποιες τις μορφές ήταν και ο πιο συχνός λόγος για μεταμοσχεύσεις κερατοειδή. Στο πρωτόκολλο της Αθήνας έχουμε τη δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε τον κερατόκονο με τη διασύνδεση του κερατοειδή και επίσης να τον φέρουμε σε πολύ προγενέστερο στάδιο ή να τον εξαφανίσουμε κλινικά με την ομαλοποίηση με λέιζερ. Μια τεχνική που ξεκινήσαμε το 2005, πήρε πάρα πολλά χρόνια για να αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση και θεωρώ ότι σήμερα με τη μία ή την άλλη της μορφή είναι ο πλέον πιο συχνός τρόπος αντιμετώπισης του κερατόκονου παγκόσμια. Έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολλούς συναδέλφους σε όλα τα μέρη της γης και θέλω να δώσω τα εύσημα στην Ελλάδα, στους ανθρώπους που δουλεύουν επιστημονικά στην Ελλάδα και που μπορούν να καταφέρουν πράγματα που δύσκολα φανταζόμαστε. Σε τι αφορούν τα βραβεία που σας απονεμήθηκαν το 2016? Αφορούν κυρίως την έρευνα πάνω στον κερατόκονο. Mm. Έχουμε γενικά το δικό μου ενδιαφέρον και ακαδημαϊκά αλλά και κλινικά ήταν οι εφαρμογές των λέιζερ τόσο στον καταράκτη όπως αναφέρατε από το 99 με την πρώτη επέμβαση με το μη κατά από 2 χιλιοστά. Μετά με τις εφαρμογές λέιζερ για διαφραστικά προβλήματα και όπως αναφέραμε για τον κερατόκονο. Όλο αυτό μας δημιουργήσε την υποχρέωση να τεκμηριώσουμε τα αποτελέσματα που βλέπαμε και έτσι μεσολάβησε μία φύλλα, μπορώ να πω, μία προληφτική εποχή περίπου 10 ετών στην οποία εγώ προσωπικά παρουσίασα πάνω από 2.000 πρωτότυπες ανακοινώσεις στα 4 μεγαλύτερα παγκόσμια συνέδρια. Σχεδόν 150 δημοσιεύσεις σε έγκυρα και έγκριτα ιατρικά περιοδικά. Οπότε θεωρώ ότι στο παγκόσμιο όποιος μιλάει για διασύνδεση κερατοειδή σίγουρα σκέφτεται την ομάδα μας και την τεκμηρίωση που έχουμε κάνει των συν, των μείων, διάφορων τεχνικών χαρακτηριστικών. Αυτό αναγνωρίστηκε από πολλές ομάδες στην Αμερικανική Ακαδημία με το Lands Award πριν από μερικά χρόνια από την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή Οφθαλμολογική Εταιρεία που είχα την τιμή να μου δώσει το βραβείο πέρσι του Innovator of the Year, του καινοτόμου γιατρού της χρονιάς, αλλά αφορά κυρίως για όλη αυτή τη δουλειά που προαναφέραμε. Και είστε και πρόεδρος της Αμερικάνικης Οφθαλμολογικής Ακαδημίας. Είμαι από το 2016 και φέτος το 2017 τελώ χρέη Προέδρου του μέρους της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας που αφορά τη διαφραστική χειρουργική, το αντικείμενό μου. Θεωρώ ότι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας που για πρώτη φορά έχει έναν Έλληνα Πρόεδρο. Και μάλιστα απόφυτο του Βαρβακίου. Και απόφυτο του Βαρβακίου. Αλλά θεωρώ ότι αξίζουμε και παραπάνω. Θεωρώ ότι η εποχή της κρίσης δυστυχώς έχει επιδράσει με το να χάσουμε πάρα πολύ ταλέντο από τη χώρα μας, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι μας έχει κάνει λίγο πιο επίμονους και αν θέλετε πιο αξιοκρατικούς και να
αναδείξουμε και από μόνοι μας τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουμε. Ίσως εκτός συνόρων όμως, ε. Και εντός συνόρων. Και εντός συνόρων. Εντάξει, νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε όλοι λίγο γκρινιάριδες. Ναι. Και είμαστε λίγο νοχελικοί γείτονες, αλλά νομίζω ότι δεν έχω γνωρίσει Έλληνα ο οποίος να μην αναγνωρίζει την αξία και την ποιότητα και το πάθος. Σωστό. Είμαστε ίσως οι τελευταίοι που θα το κάνουμε, αλλά μπορεί να είμαστε και οι πιο ένθερμοι όταν το κάνουμε. Σωστό. Ας κλείσουμε και πάλι με το Βαρβάκιο. Ποια είναι η γνώμη σας? Οφείλουν να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχολείων? Πρέπει να επανέλθει ο θεσμός των προτύπων? Με την ευαισθησία σαν πατέρας ότι δεν θέλουμε να βάζουμε τους νεαρούς μας μαθητές σε κατηγορίες και να τους χρωματίζουμε αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν σχολεία αριστείας, γιατί είναι ο μόνος μηχανισμός που μπορείς να ψάξεις και να καλλιεργήσεις ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να μην είναι εμφανές με άλλους τρόπους. Υπάρχουν σίγουρα παιδιά μέσα από και τη μαθησιακή δική μου εμπειρία αλλά και γενικότερα την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, οι άνθρωποι οριμάζουν σε πολύ διαφορετικές ηλικίες. Και το είδα και εγώ μέσα στην εμπειρία μου στο Βαρβάκιο. Θεωρώ ότι για μένα ήταν καταλύτης στο Βαρβάκιο για να αποκτήσω εγώ τη γνώση του, αν θέλετε, ταλέντου ή των ταλέντων που είχα. Τολμώ να πω ότι σε κάποιο άλλο σχολείο πιθανόν να μην είχα βρει αυτόν τον δρόμο. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι σε μια έρευνα που είχε γίνει από Πανεπιστήμιο της Αμερικής, βρέθηκε ότι παιδιά που ήταν ταλαντούχα και χαρισματικά, που ήταν σε ένα κανονικό περιβάλλον σχολείου, δημιουργήθηκε μια σιωπηλή κρίση, όπως λέγεται, διότι δεν αποκάλυψαν το ταλέντο τους. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εντάξει, και ανάλογα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα σχολεία τέχνης, λογοτεχνίας. Όπως υπάρχουν και ειδικά σχολεία για μαθητές. Ακριβώς. Ναι. Χορού, είναι πραγματικά... Μουσικά σχολεία που υπάρχουν. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ πιο παραγωγική η νοοτροπία του scouting, του να ψάξουμε να βρούμε το ταλέντο από κάποιον ειδικό, παρά να περιμένουμε το ταλέντο να προσανατολιστεί μόνο του και να έρθει στην πόρτα μας και να θέλει να γίνει καλύτερο. Εντάξει, είναι πολύ κρίμα. Άλλωστε είναι επιλογή. Ακριβώς. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να δώσει. Ακριβώς. Εμένα με λύπησε πάρα πολύ που ο θεσμός του Βαρβακίου δεν λειτουργήσε όπως τον ήξερα για πάρα πολλά χρόνια και ελπίζω ότι κάποια στιγμή να το δούμε όπως λειτουργούσε στα δικά μου χρόνια και στα προγενέστερα χρόνια, γιατί πραγματικά για την Ελλάδα ήταν ένα πολύ πολύ δυναμικό εργαστήριο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κανελόπουλε, για την περιεκτική συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.